Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Και σήμερα μαζί μας αξιώνει ο Θεός σε μια νέα εκπομπή. Με τη δύναμη του Θεού πάντα θα αρχίσουμε με τον κύριο Παπαδόπουλο, γνωστό σας πλέον, καθηγητής της Ιεράς Μητροπόλεως Αθηνών, ο κύριος Παπαδόπουλος, και έρχεται εδώ πολλές φορές προσκεκλημένος στην εκπομπή μας για να μιλήσουμε για τα θέματα της Ορθοδοξίας μας και ειδικά σήμερα για το θέμα της Αποκαλύψεως. Ήδη έχουμε κάνει δύο εκπομπές για το θέμα της Αποκαλύψεως με τον κύριο Παπαδόπουλο. Και βέβαια μέσα στην Αποκάλυψη διαπλέκονται και άλλα θέματα, όπως συζητούσαμε και προηγουμένως, όπως το θέμα της νέας εποχής, της νέας τάξης των πραγμάτων, διότι η Αποκάλυψη είναι το κατεξοχήν προφητικό βιβλίο της Αγίας Γραφής, το τελευταίο βιβλίο, και είναι πάρα πολύ σοβαρή χρήση μεγάλης και σοβαρής μελέτης εκ μέρους ημών, οι οποίοι βρισκόμαστε στους σχάτους καιρούς. Και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να έχουμε υπόψη μας τι συμβαίνει, γιατί υπάρχει το μυστήριο της ανομίας, το πώς δηλαδή εξελίσσονται τα πράγματα προς το χείρον μάλλον, και μας συμβουλεύει η Αποκάλυψη να είμαστε κοντά στον Ιησού Χριστό, να αφήσουμε τον κόσμο να πηγαίνει προς την καταστροφή του, και αν μπορούμε να τον βοηθήσουμε βέβαια έχει καλώς, αλλιώς να κοιτάξουμε να είμαστε στην Εκκλησία μας, στο Χριστό μας κοντά, και για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τον πόλεμο του διαβόλου και του αντιχρίστου, ο οποίος θα είναι σφοδρότατος στην εποχή μας. Πριν όμως μπούμε στην Αποκάλυψη, κύριε Παπαδόπουλε, θα ήθελα να σας αναφέρω ορισμένα πράγματα που και εγώ διάβασα για το θέμα των υπογραφών στη νέα μας ταυτότητα. Πολύ καλά. Εν πρώτης να χαιρετήσω και εγώ με τη σειρά μου τους αγαπητούς τηλεθεατές, οι οποίοι μας κάνουν τιμή και μας παρακολουθούν. Όπως είπε και ο κύριος Αντζακλής, το θέμα της Αποκαλύψεως είναι ένα θέμα το οποίο περιλαμβάνει πολλά άλλα θέματα τα οποία συσχετίζονται άμεσα με αυτό. Διότι ως γνωστόν η Αποκάλυψη είναι ένα προφητικό και σχετολογικό βιβλίο μέσα από το οποίο ανακύπτουν πολλά θέματα. Ειδικά το θέμα της νέας εποχής, το θέμα της νέας τάξης πραγμάτων των οποίων θέλουν οι αντίχριστες σκοτεινές δυνάμεις να εγκαθιδρύσουν και να επιβάλλουν εις τον άνθρωπο ώστε τρόπον την άκρα, κάποιον τρόπον δηλαδή, να μπορέσουν να καθυποτάξουν την ανθρώπινη θέληση εις τα έργα και τα σχέδια των αντιχρίστων δυνάμεων. Εν ολίγης, οι αντίχριστες σκοτεινές δυνάμεις, σκοπός αυτών είναι να αντιστρέψουν ακριβώς τους νόμους του Θεού, την αλήθεια, και αλήθεια, να αποβάλουν το ψεύδος. Εν ολίγης, να απαλωτριώσουν και να αλλοιώσουν τον άνθρωπο ο οποίος είναι εικόνα Θεού. Μάλιστα. Αναφέρουμε τώρα 10 λόγους που αναφέρονται από τη σκήτη του Οσίου, μάλλον του προφήτου Ηλίου, από το Άγιον Όρος. Είναι μια ιερά κοινοβιακή σκήτη, αγαπητοί φίλοι. Ένα επίκαιρο αγωνιστικό σάλπισμα. Το οποίο αναφέρει τα παρακάτω, θα το διαβάσω εντάχει γιατί είναι μεγάλο. Εγώ θα πάρω ορισμένα σημεία μόνο. Λέει, οι παρακάτω 10 φασικοί λόγοι μας πείθουν ότι έχουμε ιερό χρέος να υπογράψουμε τις ταυτότητες. Δηλαδή, το Χριστιανός Ορθόδοξος. Πιστεύω ακράδαντα ότι η συλλογή υπογραφών εκ μέρους της Εκκλησίας μας είναι ένα σοβαρό μέτρο που θα αφυπνίσει τους κυβερνώντες της πατρίδας μας, ώστε να μην συνεχίσουν τον ολέθριο εξυγχρονισμό, που στην πραγματικότητα προβλέπει στην ισοπαίδωση των αξιών αιώνων, των ιδανικών και των παραδόσεων. Εξυγχρονισμός κατά τη νέα εποχή. Όμως οπισθοδρομισμός κατά Χριστόν. Ακριβώς έτσι. Πιστεύω ότι η υπογραφή μου μαζί με τις υπογραφές άλλων πιστών και σοβαρών ανθρώπων που κατοικούν στην ευλογημένη χώρα μας θα αποτελέσουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους εκείνους που επιχειρούν με αντιδημοκρατικούς τρόπους να αγνοήσουν τη θέληση του κυρίαρχου λαού. Επίσης πιστεύω ότι με την υπογραφή μου δίνω μια θαραλέα απάντηση σε εκείνους που αποκάλυπταν διαμέσων των μέσων μαζικής ενημερώσεως υβρίζουν την Εκκλησία και τους θρησκευομένους ανθρώπους ότι τάχα είναι φανατικοί και οπισθοδρομικοί. Προσέξτε κύριε Ζακλή, το πονηρό του θέματος. Εκμεταλλευόμενες οι σκοτεινές δυνάμεις την άγνοια και την αδιαφορία της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού προχωρούν ανεμπόδιστα εις την επίτευξη των σκοπών αυτών. Διότι, παράδειγμα, εάν όλοι οι Έλληνες ήσαν συνειδητοποιημένοι χριστιανοί ορθόδοξοι, οι σκοτεινές δυνάμεις, οι αντίχριστες αυτές δυνάμεις δεν θα αποτολμούσαν όχι καν να προχωρήσουν εις τα αντίχριστα αυτών, εις τους αντιχρίστους αυτούς επιτεύξεις και νόμους, τους οποίους πλέον έχουν εισαγάγει, αλλά δεν θα αποτολμούσαν ούτε καν να διανοηθούν αυτά. Όμως δυστυχώς, επειδή η πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι αδιάφορη, δυστυχώς και
ανημέρωτοι στα θέματα πίστεως και στα σχέδια των αντιχρήσεων δυνάμεων, δουν ανεμπόδιστα. Δυστυχώς. Τέταρτον, πιστεύω ότι η υπογραφή μου υπενθυμίζει στους εγχωρίους και εξωγενείς παράγοντες μια βασική ιστορική αλήθεια. Ότι το ελληνικό έθνος επεβίωσε και μεγαλούργησε πάντα με την ευεργετική συντροπή και καθοδήγηση της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία είναι που κράτησε με πολλές θυσίες αναμένει την καντήλα του γένους μας. Αναφέρει την Επανάσταση του 21, δεν εννοείται Ελλάδα χωρίς τον κοσμάτων εντολό και το κρυφό σχολείο. Ακριβώς. Η ελευθερία μας και η γλώσσα μας και όσα τα τη μορφή της φυλής μας διατηρήθηκαν αλόβατα μέσα στο θησαυροφυλάκιο της Εκκλησίας μας έμειναν. Μόνο ανιστόρικοι και κακόβουλοι άνθρωποι μπορούν να υποστηρίξουν το αντίθετο. Ελλάδα σημαίνει πάντοτε Ορθοδοξία. Είναι αναπόσπαστη ναι. Η έννοια, του έθνους με τη Ορθοδοξία. Πρέπει να κάνουμε διευκρίνηση. Μπορεί κάλλιστα κάποιος να είναι Ορθόδοξος χωρίς να είναι Έλληνας στο γένος. Μπορεί κάποιος να είναι Ορθόδοξος, να είναι Σέρβος, να είναι Ρώσος, να είναι Αγγλέζος, να είναι Γάλλος. Δεν τον εμποδίζει αυτό. Ναι, όμως δεν είναι δυνατόν κάποιος να είναι Έλληνας και να μην είναι Ορθόδοξος. Και αυτό γιατί. Γιατί η Ελλάδα αναγεννήθηκε τρόπον τεινά μέσα από την Ορθοδοξία, μέσα από τον Χριστιανισμό. Όταν λέμε Ορθοδοξία, να διευκρινίσουμε κάτι, σημαίνει η διδασκαλία του Ευαγγελίου και η διδασκαλία του Χριστού. Ορθοδοξία σημαίνει ορθή δοξασία, ορθή πίστη. Οπότε η Ελλάδα είχε παρεκκλημάσει. Θα εξαφανίζεται. Εάν δεν ενεφανίζεται η διδασκαλία του Ευαγγελίου ώστε να αναγεννήσει αυτήν, για του Μεγάλου Κωνσταντίνου, δια τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία επικράτησε εις τον τότε γνωστόν κόσμο και έκανε γνωστά τα μηνύματα του Ευαγγελίου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το Ευαγγέλιο εγγράφτηκε εν πρώτης εις την ελληνική γλώσσα. Μάλιστα. Και αργότερα μεταφράστηκε και στις άλλες γλώσσες. Δηλαδή, εάν δεν εγγράφεται εις την ελληνική γλώσσα και εάν δεν. Κατά κάποιο τρόπο είναι ένα εμβόλιο. Εμβολιάστηκε ο ελληνισμός δια του χριστιανισμού. Έτσι. Και έφτασε ως σήμερα η διδασκαλία του Ευαγγελίου ανώθευτος και ακέραια. Πιστεύω ότι υπογράφοντας τις ταυτότητες υπογράφω για το μέλλον της Ελλάδος, συνεχίζει η Ιερά Μονή του Προφήτου Ηλίου. Πάρτε το σηκώ μου το στυλό. Δεν έχουμε να φοβηθεί με τίποτε, μόνο αν μείνουμε ανεπηρέαστοι από τις ιδεολογίες των ξένων και τις κακές συνήθειές τους, μόνο αν συνεχίσουμε σταθερά την ιστορία των ιερικών προγόνων μας και αν κρατήσουμε σαν κόρη οφθαλμού τα ιδανικά για τα οποία αγωνίστηκε για να γίνει. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μας στερήσει αυτό το φρόνημα και αυτή την ελευθερία. Εμείς μόνοι μας, σαν Έλληνες και σαν Ορθόδοξοι, θα αποφασίσουμε για το μέλλον μας. Το ναι στην Ηνωμένη Ευρώπη δεν σημαίνει να ξεπουλήσουμε και την πίστη μας. Έκτον, η υπογραφή μου τονίζει την αντίθεσή μου προς μια σειρά επιλογών, επικινδύνων αλλαγών που στο τέλος θα καταλήξουν στο χωρισμό Εκκλησίας και κράτους. Έβδομον, λέει συνέχεια στο πέμπτο ότι. Θα διαβάζω λίγο περιληπτικά. Η Ελλάδα είναι Ορθόδοξη και σημαδεμένη με τον Σταυρό, τον γαλάζιο και το άσπρο της σημαίας που έρχεται από το ράσο του Παπαφλέσσα και από τη φουστανέλα του οπλαρχηγού Κεφάλα. Γι' αυτό κόπτονται, κύριε Τζακλή, και μου που σε διακόπτω, να αφαιρέσουν το Σταυρό από την ελληνική σημαία. Ναι. Γιατί? Διότι ο Σταυρός στην ελληνική σημαία έχει κάποιο σκοπό και λόγο για τον οποίο βρίσκεται εκεί πέρα. Θέλει να δείξει πως ο ελληνισμός με τη Ορθοδοξία και τη δυνάμει του Σταυρού. Διατηρήθη ο ελληνισμός διαμέσου των αιώνων. Οπότε, χριστιανισμός και ελληνισμός είναι δύο αναπόσπαστα και αλληλένδετα στοιχεία. Mm. Δηλαδή, το ένα δεν συνυπάρχει χωρίς το άλλο. Μάλλον θα έλεγα, ο ελληνισμός δεν συνυπάρχει χωρίς την Ορθοδοξία. Διότι η Ορθοδοξία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ορθή διδασκαλία του Ευαγγελίου. Είναι το φως του Χριστού, το οποίο εφωτίζει παν άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Οπότε, οι αντίχριστοι, βγάζοντας το Σταυρό από την ελληνική σημαία, κατά κάποιο τρόπο, μάλλον ο αντικειμένος σκοπός είναι αυτός να αφανίσουν τον ελληνισμό. Διότι Ελλάδα. Να δρανοποιούν την σημαία. Ακριβώς. Δηλαδή, Ελλάδα άνευ Ορθοδοξίας δεν δίνεται να σταθεί και να πορευθεί. Μάλιστα. Πιστεύω επίσης ότι ήρθε η ώρα να δώσω με τόλμη την ομολογία της πίστεώς μου αυτή την υπογραφή. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις από τους θολοκουλτουριάρδες που τους λέμε, ότι δεν κάνει το εξωτερικό των χριστιανών, δηλαδή μια υπογραφή πάνω σε ένα δημόσιο έγγραφο. Κι όμως και αυτό συν της άλλης είναι αυτό που είπε ο κύριος, ότι και καθαρό πρέπει να είναι μέσα το ποτήρι, αλλά και απ' έξω να είναι καθαρό. Γιατί να αφήσουμε βρώμικο το ποτήρι απ' έξω σε αυτή την περίπτωση, εφόσον και η εξωτερική ομολογία παίζει ρόλο. Κοιτάξτε, κύριε Ζακλή, με αυτή τη λογική, με τη λογική αυτή την οποία επικαλούνται κάποιοι,
και οι μάρτυρες της πίστεως κάποιοι επιτρόπονται κατά αυτούς ήταν ακουτοί. Γιατί να ομολογήσουν τον Χριστό εμπαρησία και να χάσουν το κεφάλι τους, θα μπορούσαν να τον κρατήσουν τον Χριστό μέσα τους και να μην τον ομολογήσουν. Όμως, ο Χριστός λέγει καθαρά, όσες δεν με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, όπως ντραπεί να με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, θα ντραπώ, θα εσχυθώ και εγώ να τον ομολογήσω ενώπιον του Πατρός μου. Το οποίο σημαίνει τι, πως δεν φτάνει μόνο να πιστεύουμε στον Χριστό, αλλά πρέπει να ομολογούμε και τον Χριστό. Επίσης, πιστεύω σαν χριστιανός ορθόδοξος, είναι το 8ο άρθρο, ότι πρέπει να έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και υπακοή στην Εκκλησία και στην ιεραρχία της. Η Εκκλησία είναι μάνα του λαού μας και πρέπει να σεβόμαστε τη θέλησή της. Όποιος υποστηρίζει το αντίθετο, θέτει τον εαυτό του έξω από την Εκκλησία. Ακόμη και αν υπάρξουν κυρώσεις για τους υπογράφοντες, πάλι δεν θα δίσταζα να υπογράψω. Ομολογητής αυτός ή μάλλον όλη η κοινοβιακή σκήτη του προφήτη Ηλία, εκ του στόματος βέβαια του ηγουμένου της. Ακόμη αν υπάρξουν κυρώσεις, ακριβώς, θα υπογράψουμε, ομολογώντας την πίστη μας. Είμαι με την Εκκλησία και ακολουθώ σε όλα. Όποιος τα βάζει μαζί της, γίνεται εχθρός μου. Να σημειώσουμε πως στην σκήτη του προφήτη Ηλίου, οι μοναχοί είναι Ρώσοι. Μάλιστα. Είναι Ρώσοι αδελφοί μας Ορθόδοξοι, οι οποίοι όμως διακατέχονται από ελληνοορθόδοξο φρόνημα. Μάλιστα. Διότι μπορεί κάποιος να μην είναι Έλληνας στο γένος, όμως να είναι Έλληνας στην ψυχή. Διότι καθώς Ελλήνες και Αρχαίοι, Έλληνες καλούνται ή της ημετέρας παιδεύσεως ως μετέχοντες. Μπορεί κάποιος να μην είναι Έλληνας στο γένος, όμως να είναι Έλληνας στην ψυχή. Αυτό έχει σημασία. Υπογράφω γιατί έχω συνειδητοποιήσει τον τεράστιο κίνδυνο που διατρέχει η χώρα μου. Λίγοι άθεοι και ξενοκίνητοι άνθρωποι, πάντα οι ίδιοι και πάντα μετανόητοι, προσπαθούν να υποβάλουν τη θέλησή τους και τη γραμμή τους. Άλλες φορές το επιχείρησαν με τη βία, τώρα χρησιμοποιούν διπλωματικά τον εξυγχρονισμό. Μα ο δόλιος σκοπός τους δεν θα επιτευχθεί, εφόσον η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού βρίσκεται σε επαγρύπνηση. Υπογράφω τέλος το 10ο, γιατί στο βάθος έχω την ελπίδα ότι όλο αυτό το απειλητικό παγόβουνο δεν θα ξεσπάσει και δεν θα παρασύρει τη μαρτυρική πατρίδα μου. Θα επέμβει ο Θεός, θα επέμβει ο λαός, θα νικήσει η Εκκλησία, θα επικρατήσει το δίκαιο και αλήθεια. Ας το σκεφτούν καλά αυτοί που απερίσκεπτα άρχισαν αυτό το θέμα. Ας λάβουν υπόψη ότι οι υπογραφές που θα γίνουν για να αποφασίσει ο ελληνικός λαός αφορούν το μέλλον του. Αδελφοί, με τις 10 αυτές παραγράφους ανέλησα το σκεπτικό της υπογραφής μου. Η αγάπη σε αυτόν τον τόπο μου δίνει το θάρρος να καλέσω τα πνευματικά παιδιά και όλους τους ακροατές, όλους τους φίλους και αδελφούς, όλα τα παιδιά της Εκκλησίας, όλους τους Έλληνες να μην διστάσουν και να μην παραλείψουν να υπογράψουν και να ανταποκριθούν στο ιερό αυτό προσκλητήριο. Έτσι θα δώσουμε τη μαρτυρία του Χριστού, έτσι θα δώσουμε την σταθερή απάντηση στους εξυγχρονιστές και θα τους πούμε να κάνουν λογαριασμούς χωρίς τον ξενοδόχο. Που είναι ο ξενοδόχος βέβαια, ο φιλόχριστος ορθόδοξος ελληνικός λαός. Αρχιμαντρίτης Ιωακήμ, δικαίος και εισιν εμή εν Χριστώ αδελφοί. Αυτό λοιπόν και περνάμε αμέσως στο θέμα της Αποκαλύψεως. Η νέα εποχή, όπως διαβάσαμε και προηγουμένως, είναι η νέα εποχή την οποία θέλει να επιβάλλει ο Αντίχριστος. Προς αντίθεση, εν αντιθέσει εις τη νέα εποχή την οποία θα επιβάλλει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός εν τη Δευτέρα αυτού παρουσία. Διότι διαβάζουμε και στην Αποκάλυψη, στο 20ο κεφάλαιο, είδον λέγει ο Ιωάννης νέων ουρανών και νέα γη. Αυτή είναι η νέα γη, αυτός είναι ο νέος ουρανός. Εν Χριστώ Ιησού. Οι καινοί κτήσεις εν Χριστώ Ιησού. Και όχι η ψεύτικη γενική κτήση την οποία θέλει να επιβάλλει ο Αντίχριστος εις τον κόσμο αυτόν για να κερδίσει οπαδούς. Ματέως. Γιατί το γρηγορείτε και προσεύχεστε. Καθώς λέγει ο Κύριος μας, ή να μην εις πειρασμόν εισέλθετε. Και η μόνη ασφαλής οδός, κύριε Ζακλή, για τον χριστιανόν, για να μην πέσει εις τα παγίδες του Αντιχρίστου, είναι να μένει εις την Εκκλησία του Χριστού, η οποία είναι και υποτός της σωτηρίας, η οποία παρέχει την θεογνωσία στον άνθρωπο. Λοιπόν, τώρα θα συνεχίσουμε στο θέμα των δύο προηγούμενων εκπομπών, στην Αποκάλυψη. Ωραία. Την τελευταία φορά είχαμε μείνει στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, εις τον στίχο 20. Ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, εξηγεί εις τον Ιωάννη το μυστήριο των 7 αστέρων και των 7 λιχνιών. Διαβάζουμε συγκεκριμένα. Το μυστήριο των 7 αστέρων ονειίδες επί της δεξιάς μου και τας 7 λιχνίας τας χρυσάς. 7 αστέρες άγγελοι των 7 εκκλησιών εισί και ελιχνίε 7
επτά εκκλησίες εισήν. Εξήγει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τον Ιωάννη, πως οι επτά αστέρες είναι οι άγγελοι των εκκλησιών, εν ολίγης οι επίσκοποι των εκκλησιών. Άνθρωποι είναι. Άνθρωποι. Ακριβώς. Γιατί κάποιοι αιρετικοί λένε ότι είναι. Όχι, παρομοιάζει, παραλύζει τους επισκόπους με αγγέλους. Γιατί, διότι οι επίσκοποι θα πρέπει να είναι άμωμοι και αρνοί όπως οι άγγελοι. Ναι. Το καταδύναμο, το καταανθρώπινο. Εκ των υστέρων αποδεικνύει ότι είναι άνθρωποι, διότι λέει στον επίσκοπο τάδε, πες του γυναίκα του, ακριβώς, τα παιδιά, ναι. Και οι φίλοι. Το εξηγεί άλλωστε, κύριε, όμως το διευκρινίζει. Βεβαίως. Δεν υπάρχει τίποτα συνεσκιασμένο στην Αγία Γραφή. Υπάρχει μόνο για τους αιρετικούς συνεσκιασμένο. Και για τους κακοπροαιρέτους, για τους καλοπροαιρέτους χριστιανούς, τα πάντα είναι αποκεκαλυμμένα. Και όσα δεν είναι αποκεκαλυμμένα, τα εξηγεί το Πνεύμα το Άγιο διαμέσου της Εκκλησίας, της Ορθοδόξης Εκκλησίας, η οποία δεν κατέχει το Πνεύμα το Άγιο. Λοιπόν, ο άνθρωπος, ο οποίος ήτο εν μέσω των επτά λιχνιών, ήτο ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Και οι λιχνίες είναι οι επτά εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Όπως εξηγήσαμε, κύριε Τζαγκλή, και στις προηγούμενες εκπομπές, το 7 είναι ο αριθμός της πληρότητος. Οπότε οι 7 εκκλησίες στην Μικράτηση αντιπροσωπεύουν όλη την εκκλησία, την καθόλη εκκλησία, την καθολική, την αποστολική καθολική εκκλησία του Ιησού Χριστού. Όπως λέμε και στο σύμβολο της πίστεως, πιστεύω εις μία αγία καθολική και αποστολική εκκλησία. Λοιπόν, από αυτό εκφαίνεται το γεγονός πως η εκκλησία του Χριστού δεν θα υποπέσει ούτε εις πλάνη, ούτε εις αίρεση, ούτε θα καταποντιστεί κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, διότι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο αρχηγός της Εκκλησίας, τρόπον τινά ο καπετάνιος ο οποίος κυβερνά το καράβι αυτό, την κυβωτό της σωτηρίας, την Εκκλησία δηλαδή. Λοιπόν, και στη συνέχεια ο Κύριος μας, όπως προείπαμε, διευκρινίζει πως οι επτά αστέρες είναι οι άγγελοι, δηλαδή οι επίσκοποι των επτά εκκλησιών. Λοιπόν, βλέπουμε ξεκάθαρα, κύριε Τζακλή, πως ο Κύριος μας διευκρινίζει και εξηγεί στον Ιωάννη τα οράματα τα οποία είδε. Το κατανθρώπινο, δυνατόν να κατανοηθούν δηλαδή αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, στη συνέχεια, ο Κύριος μας προχωρεί και διευκρινίζει περισσότερα στη συνέχεια. Λοιπόν, και βλέπουμε μια καταπληκτική εικόνα, κύριε Ζακλή, διαβάζοντας, όπως διαβάσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, για το όραμα το οποίο είδε ο Ιωάννης. Είδε τον Υιόν του ανθρώπου, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Οι τρίχες της κεφαλής αυτού είναι λευκέ, είναι άσπρες, τα μαλλιά του άσπρα είναι λογικής. Δίνω παλαιό στον ημερό. Ακριβώς. Και σαν το χιόνι. Γιατί, για ποιο λόγο, για να δείξει, για να αποδείξει πως ο Κύριος μας δεν είναι μόνο άνθρωπος, αλλά είναι και Θεός. Ο μόνος αληθινός Θεός. Άναχος και ίσως με τον Πατέρα. Όπως ο Θεός Πατήρ είναι ο παλαιός των ημερών, και ο τρόπος και ο Χριστός είναι άναχος, ίσως με τον Πατέρα. Είναι Θεός. Και όχι μόνο άνθρωπος, και θεάνθρωπος, ενσαρκώθη ο λόγος, όμως σαν λόγος, σαν Υιός Θεού που υπήρχε, ανέκαθεν. Οπότε κατεσχύνει το ψευδοματήριο του Ιεχωβά, κύριε Ζαγκλή, οι οποίοι λένε πως... Ο ποδήρης κοιτών που λέει. Ο ποδήρης κοιτών. Ναι, θέλει να δείξει την ομοιότητα του Υιού, μάλλον την, το μεγαλειώδες και την ισότητα μεταξύ των δύο προσώπων. Και θα το αποδείξουμε αυτό. Βέβαια. Λοιπόν, βλέπουμε ξεκάθαρα πως οι τρίχες της κεφαλής του είναι λευκές. Δηλαδή, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός παρομοιάζεται ως ο παλαιός των ημερών. Και θα διαβάσουμε, κύριε Ζακλή, πως κατασχύνει τον ψευδομαρτύριο του Ιεχωβά από το βιβλίο του Δανιήλ, ο οποίος Δανιήλ είδε σε μια εικόνα, σε ένα όραμα, κατά το ανθρωπίνο δυνατόν, ποιον, τον Θεό Πατέρα. Λέει ξεκάθαρα, δηλαδή, εις το κεφάλαιο 7 στο 9 στίχον. Εθεώρουν, λέει ο Δανιήλ, έως ότι οι θρόνοι ετέθησαν και ο παλαιός των ημερών εκάθισε. Εδώ ομιλεί για τον Πατέρα, με τον Θεό Πατέρα, του οποίου το ένδυμα ή το λευκό ως χιόν. Ας διαβάσουν, αγαπητοί ακροατές, το αντίστοιχο εις την Αποκάλυψη.
το δίσκο της Αποκαλύψεως που είδε ο Ιωάννης τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν και τρίχης της κεφαλής αυτού ως μαλλίων καθαρών. Λοιπόν, ο θρόνος αυτού ήτο ως φλόξ πυρός, η τροχή αυτού ως πυρ καταφλέγων, ποταμός πυρός εξήχετο και διέχετο απέμπροσαν αυτού, χίλιες χιλιάδες υπηρέτων εις αυτόν και μύριε μιλιάδες παρίστανται ενώπιον αυτού. Το κριτήριο εκάθισε και τα βιβλία είναι όχθησαν, τα βιβλία της χρήσης, δηλαδή το βιβλίο της ζωής. Ανοίγει δηλαδή ο παλαιός των ημερών. Το όραμα της Δευτέρας Παρουσίας. Ακριβώς. Όπως διαβάζουμε και στο Αποκάλυψη, το 20ο κεφάλαιο. Δηλαδή ανοίγει εν ολίγης ο παλαιός των ημερών, ο οποίος είναι ο Θεός Πατέρας και ο Ιησούς Χριστός, είναι μία ουσία, μία φύση. Ανοίγει το βιβλίο της ζωής και όποιος δεν είναι γραμμένος στο βιβλίο της ζωής, καθώς διαβάζουμε και στο Αποκάλυψη, ρίπτεται εις τη λίμνη του πυρός. Λοιπόν, και παρακάτω στο 13 στίχο λέει το εξής: είδε ο ράμες νυχτός και ειδού ως Υιός ανθρώπου. Ποιος είναι ο Υιός ανθρώπου? Ποιος άλλος από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, πως κατεσχύνει τον ψευδομαρτύρο του Ιεχωβά. Ήρχε το με τον εμφελόν του ουρανού και έφτασε εως του παλαιού των ημερών του Θεού Πατέρα. Λοιπόν, και εις ήρχον αυτόν ενώπιον αυτού και εις αυτόν εδόθη εξουσία. Προσέξατε αγαπητοί ακροατέ, εις τον Κύριο ημών Ιησού Χριστού εδόθη η εξουσία, λέγει ο προφήτης Δανιήλ, και η δόξα και η βασιλεία δια να λατρεύωσιν αυτόν. Ποιον άλλον είναι επιτρεπτό εις τους ανθρώπους να λατρεύουν παρά μόνο τον Θεόν? Εις τους Αγίους και στην Παναγία μας ανήκει η τιμητική προσκύνηση. Βέβαια στην Παναγία μας περισσότερο από όλους τους Αγίους. Όμως η λατρεία, η απόλυτος λατρεία ανήκει μόνο στον Θεό. Και εδώ βλέπουμε στο βιβλίο του Δανιήλ πως εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό εδόθη η εξουσία και η δόξα για να λατρεύουν στην αυτού πάντες οι λαοί, τα έθνη και η γλώσσα. Η εξουσία αυτού, λέγει παρακάτω, είναι εξουσία αιώνιος. Ήτις δεν θέλει παρέλθει και η βασιλεία αυτού ήτις δεν θέλει φθαρεί. Εν ολίγης είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Θεός, ο μόνος αληθινός Θεός, ο οποίος θα βασιλεύσει ίσως αιώνας των αιώνων. Πως κατεσκήνει των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά, οι οποίοι θεωρούν ότι της βλασφημίας των Υιών, των Κύριών μας Ιησού Χριστών, κατώτερον του Πατρός. Πουθενά στα γραφή δεν γράφει ότι είναι κατώτερος ο Υιός του Πατρός. Μάλιστα. Λοιπόν, και πάλι στο βιβλίο του Δανιήλ, από το 10ο κεφάλαιο, από το 4ο στίχο, λέγει το εξής. Είναι πάλι ένα όραμα δίνει εδώ ο Δανιήλ. Την 24η ημέρα, λέει, του πρώτου μηνός, ενώ ήμουν παρά την όχθη του μεγάλου ποταμού, ως είναι ο Τίγρης, εσήκωσα τους φορμούς μου και είδον και ειδού, εις άνθρωπος, για άνθρωπο μιλάει εδώ, ενδεδειμένος λινά, οι οσφίες αυτού, η μέση του δηλαδή, ήταν περιορισμένα με χρυσίον καθαρό του ουφάς, το δε στο σώμα αυτού ως βυρίλιον, το πρόσωπο αυτού ως θέα αστραπής. Βλέπουμε δηλαδή καθαρά την εικόνα που είδε ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Οι οφθαλμοί λέει ως λαμπάδες πυρός, η βραχίωνα στα χέρια αυτού λέει, και οι πόδες αυτού ως όψεις χαρκού στύλποντος και η φωνή των λόγων αυτού ως φωνή όπλου πολλού. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο, αγαπητοί ακροατές, πως παραλληλίζεται απόλυτα ο Υιός με τον Πατέρα. Η ίδια εξουσία η οποία έχει ο Πατέρας, την ίδια εξουσία έχει και ο Υιός. Δεν βλέπουμε πουθενά το ένα πρόσωπο να είναι ανώτερο ή κατώτερο από το άλλο. Μάλιστα, πολύ ωραία αυτή η διευκρίνηση για να ξέρουμε ότι είναι ομοούσιος ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και η περιγραφή αυτή που μας κάνατε με τον ποδήλι χιτώνα, το βασιλικό αυτό χιτώνα. Το βασιλικό φοράει, χιτώνα ακριβώς. Τη χρυσή ζώνη την οποία φορούσαν ανέκαθεν οι βασιλείς. Και εδώ λέει ότι αυτή η ζώνη φτάνει μέχρι τους μαστούς. Είναι μεγάλη δηλαδή αυτή η ζώνη. Ναι. Δηλαδή είναι βασιλική αυτή η ζώνη. Χρυσή, βασιλικό σύμβολο που σημαίνει ότι με κόπους έρχεται η νίκη και η ανάπαυση και η δόξα. Άρα και ο Χριστός με κόπους επί γης και το σταυρικό του θάνατο εκάθισε στα δεξιά του Πατρός. Στα δεξιά του Πατρός, στα οποία δεξιά του Πατρός προϋπήρχε ο Κύριος μας. Ή το δεξιά του Πατρός, ανέκαθεν. Ναι. Τώρα εδώ μας λέει μια άλλη εικόνα ότι τα μάτια του είναι σαν φλόγα πυρός. Ναι, ως φλόγα πυρός. Επειδή εξετάζει. Εξετάζει και διεισδύει. Ιερούς και οστία. Ακριβώς. Και στα πλέον απόκριφα σημεία και στα πλέον σημεία τα οποία δίνεται ανθρώπινος νους και διάνοια να εισέλθει, ο Κύριος μας φωτίζει τα πάντα. Βλέπει τα πάντα. Ακριβώς. Και τίποτα δεν μείνει κρυφό από αυτόν. Παραμικρή αμαρτία. Ακριβώς. Ο πανόπτης οφθαλμός ως τα παν ωρά. Εγώ είμαι, λέγει, ο ερευνών νεφρούς και καρδίας. Το ακατέργαστόν μου είδε ο εφθαλμί σου.
Δηλαδή, προτού κάνει κάποια αμαρτία ο άνθρωπος, προτού σκεφτεί να την κάνει την αμαρτία, ο Κύριος μας τη γνωρίζει και την διείδεν. Και μια και αναφέρθηκε σε αυτό το σημείο, κύριε Ζακλή, θα ήθελα να πω μια μικρή ιστορία των ιερωτικών, για να καταφανεί η παντογνωσία και η πανταχού παρουσία του Θεού. Στην εποχή του Μεγάλου Αντωνίου, νομίζω, του Μεγάλου Ασκητού της Ερήμου, ήταν κάποιος μοναχός, ευσεβής και άγιος άνθρωπος, δεν θυμούν το όνομά του, ίσως να μην αναφέρεται κιόλας στο ιερωτικό, τέλος πάντων δεν έχει και μεγάλη σημασία, σημασία έχει το αποτέλεσμα. Λοιπόν, επήγε εις πόλη, νομίζω στην Αίγυπτο, κάπου σε μια πόλη της Αιγύπτου, για κάποιες εργασίες του μοναστηρίου. Και εναγκάστη ο άνθρωπος αυτός να μείνει μια νύχτα σε ένα ξενοδοχείο και να ξεκινήσει την επόμενη μέρα να γυρίσει πίσω στο μοναστήρι. Όμως ο Σατανάς, φθονών αυτών, έβαλε εις το μυαλό μιας πόρνης να αμαρτήσει μαζί του. Φανταστείτε, κύριε Τζακλή, πόσο πονηρός δεν χάνει ευκαιρία να πειράξει τους ανθρώπους του Θεού. Μάλιστα. Λοιπόν, και πήγε η πόρνη και χτύπησε το κελί του γέροντος, το ξενοτέλος πάνω του δωμάτιο που έμενε ο γέροντας αυτός ο μοναχός. Και του είπε του γέροντος, γέροντα, γέροντα λέει, να σου κάνω συντροφιά. Ο δε άνθρωπος αυτός προφανώς είχε φτάσει σε μεγάλη επιδέρνηση. Και της λέει, ναι, λέει, κούρε μου, έλα να μου κάνεις συντροφιά. Και του λέγει, καλά δεν περνάμε, λέει, μαζί. Ελθέ, λέει, ας, τέλος πάντων, ας πορνεύσουμε. Κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, του είπε. Ας πείσουμε την αμαρτία. Και ο γέροντας της λέει, προσέξατε αδελφοί, ύψος αρετής και αγιοσύνης. Της λέει, ναι, λέει, κούρε μου, να πορνεύσουμε. Ωραία, λέει, να ετοιμαστούμε, να κάνουμε. Λέει, όχι, όχι, όχι εδώ στο δωμάτιο, λέει. Ας πάμε, λέει, στην πλατεία της πόλεως, λέει, και το κάνουμε εκεί μπροστά. Και λέει, η γυναίκα του, μα είναι δυνατόν, λέει, να το κάνουμε μπροστά στον κόσμο, να γίνουμε ρεζίλοι. Και της λέει ο γέροντας, μπροστά στον κόσμο ντρέπεσαι, τον Θεό που βλέπει τα πάντα, δεν τον ντρέπεσαι. Και τότε ήρθε σε αυτόν η γυναίκα αυτή και μετανόησε και έγινε μία από τις μεγαλύτερες Αγίες της Εκκλησίας μας. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι χάρη στο Αγίου Πνεύματος, η οποία επισκιάζει τους καλοπροαίρετους ανθρώπους. Τώρα βλέπουμε εδώ το πρόσωπο του Κυρίου, ο οποίος το φέγγει σαν ήλιο, γιατί τη δυνάμει αυτού είναι αστραφτερό και είναι τόσο λαμπρό που θυμίζει βέβαια τον ήλιο. Με τα ανθρώπινα. Ως ήλιος. Δηλαδή, τι θέλει να δείξει εδώ. Όπως και προηγουμένως, στο προηγούμενο διαβάζουμε, η φωνή του λέει ως φωνή υδάτων πολλών, θέλει να δείξει τι. Πως η φωνή του Κυρίου αντυχεί εις όλους τους ανθρώπους. Εν ολίγης δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει ακούσει το λόγο του Θεού. Διότι το πάντα είμαστε αναπολόγητοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος, κύριε Ζακλή, τουλάχιστον σε χριστιανική χώρα, ας περιοριστούμε στην Ελλάδα, που να μην έχει ακούσει για τον Χριστό και το Ευαγγέλιο. Τώρα που σε όλους δίνει ο Χριστός ευκαιρίες. Αγαπητέ Αλέξανδρε, θυμήθηκα ένα άλλο περιστατικό που κάποιος πουλάγε θρησκευτικά βιβλία ένας γέροντας στην Αθήνα και ένας για να τον ειρωνευτεί του λέει, καλά, τι είναι αυτά για το Θεό, μας μιλάς. Λέει, ναι, για το Θεό. Λέει, μα πού είδες εσύ το Θεό. Λέει, θες να τον ειδείς, του λέει ο γέροντας. Λέει, ναι, έλα πιο έξω. Και τον έβγαλε σε ένα πεζούλι εκεί και του λέει, κοίταξε, θα κοιτάξει τον ήλιο, κατάματα τον ήλιο. Του λέει, τον ήλιο θα κοιτάξει, του λέει, σε καλά, του λέει, θα στραβωθώ. Στραβωθώ, βέβαια. Λέει, δεν μπορεί να κοιτάξει ένα δημιούργημα του Θεού και θα δεις τον ήλιο. Ακριβώς, κύριε Ζακλή. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να δει τον Θεό μέσα στη δόξα του Θεού. Δηλαδή τη φύση του Θεού δεν μπορεί να την αντικρίσει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να γίνει μέτοχος εν ολίγης ο άνθρωπος της φύσης του Θεού. Μπορεί όμως να γίνει μέτοχος των θείων ενεργειών. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως είπαμε προηγουμένως, κανένας άνθρωπος δεν θα μείνει, όλοι οι άνθρωποι θα είναι αναπολόγητοι. Διότι ο Κύριος όλους δίνει ευκαιρίες να μετανοήσουν και να πιστέψουν. Λοιπόν, γι' αυτό άλλωστε, όπως και η φωνή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είναι ως φωνή υδάτων πολλών και ακούγεται εις τα πέρατα της οικουμένης, και ούτου τρόπος και το πρόσχημα αυτού φέγγει όπως ο ήλιος. Διότι ο Θεός γίνεται φανερός στους ανθρώπους δια των δημιουργημάτων. Όπως είπαμε και πριν, η θεία ουσία και δύναμη δεν είναι δυνατόν να γίνει κατανοητή από τον άνθρωπο, όμως γίνεται κατανοητός ο Θεός κατά κάποιο τρόπο διαμέσου των δημιουργημάτων. Γι' αυτό είπε και στον Μωυσή ο Θεός, δεν δύναται να δει τι στο πρόσωπό μου, όψε το πρόσωπό μου και ζήσετε. Δηλαδή, εάν ο Θεός εμφανιστεί παράδειγμα με το όλο το μεγαλείο του και τη δόξα μπροστά των ανθρώπων,
δεν θα μείνει κανένα ζωντανό. Θα πεθάνουμε κατά κάποιο τρόπο όλοι μπροστά στο δέος του παντοδυνάμου Θεού. Λοιπόν, υπόδεστο. Να συνεχίσουμε στην Αποκάλυψη. Λέει: υπόδες όμοι χαλκολιβάνω ως εγκαμίνω πεπυρωμένοι. Είναι ένα κράμα ο Χαλκολίβανος. Ο Χαλκολίβανος είναι ένα κράμα, ναι. Από το όρος Λίβανον. Από είναι εκεί. Μείγμα χρυσού και αργύρου, το οποίο είναι πάρα πολύ στέρεο. Και έχει λαμπερή ακτινοβολία, όπως δηλαδή όταν ο Χαλκολίβανος, αυτό το μείγμα δηλαδή, καθαρίζεται και δοκιμάζεται μέσα στο καμίνι. Διότι ο τρόπος, αγαπητοί ακροατές, και η διδασκαλία του Κυρίου μας. Είναι δοκιμασμένη και λάμπη. Δοκιμάζεται μέσα από γιωγμούς, μέσα από αμφισβητήσεις, μέσα από ψευτοφιλοσοφίες, μέσα από αντιρρήσεις, μέσα από αιρέσεις, βεβαίως, βασικότερο αιρέσεις. Αλλά έμεινε αιώνια η αλήθεια, και ατράδοχτη και σταθερή, Θεού. Ακριβώς από στα πόδια του Κυρίου, εκεί μες στην Αποκάλυψη, το λέει και ο Κύριος, πόδια, σιδερένια, Χαλκολίβα. Λέγει σε άλλο σημείο, ουρανός και γη θέλουν σου παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουν σου παρέλθει. Δηλαδή, ο λόγος του Θεού είναι αιώνιος. Είναι αυτός λόγος του Θεού. Ένα παράδειγμα, κύριε Ζακλή. Μετά από χρόνια, μετά τη Δευτέρα Παρουσία, ο Θεός αποφασίσει να κάνει νέον ουρανό και νέα γη και νέους ανθρώπους, υποθετικά μιλάμε τώρα, πάλι ο ίδιος λόγος θα ισχύει. Η ίδια η γραφή θα ισχύει. Βέβαια. Είναι ο ίδιος λόγος, ο αλάθητος λόγος. Ναι. Ο λόγος Θεού είναι αλάθητος. Διαχρονικός και αλάθητος και τέλειος. Και λέει παρακάτω, από το στόμα του εξέρχεται ένα μαχαίρι δίστομο, μια δίστομη ροφέα κοφτερή, που είναι το σύμβολο της δυνάμεως του Θεού και της δόξας του Κυρίου, και είναι σπαθί ξεγυμνωμένο για εκείνους οι οποίοι ποιούν τα κακά, τα ενάντια. Είναι το μότερος είπε πάσεν μάχαιρα. Πάσεν μάχαιρα δίστομο. Ναι. Και δεικνύουμε ως άχρης μέχρι δηλαδή μερισμού ψυχής και πνεύματος, αρμών και μυελών, και κριτικός ενθυμίσεως και ενιών καρδίας. Είναι ο λόγος του Θεού που θα κρίνει τον κόσμο. Ακριβώς. Ο λόγος του Θεού, δηλαδή οι χριστιανοί τουλάχιστον, μάλλον οι χριστιανοί, οι οποίοι ακούσαμε τον λόγο του Θεού, βάσει του λόγου του Θεού θα κρυθούμε. Και τώρα πάμε στις 7 λιχνίες. Ποιες είναι οι 7 λιχνίες, αγαπητοί φίλοι? Θα μου επιτρέψεις να πω και εγώ δύο λόγια τις 7 λιχνίες. Όπως είπε και ο κύριος Παπαδόπουλος προηγουμένως, είναι οι 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας, οι οποίες συμβολίζονται εδώ με λιχνίες. Γιατί λιχνίες? Διότι φέγγουν. Είναι φωτεινές οι εκκλησίες. Όπως και οι μαθητές λέει ότι είναι λιχνάρια, και μάλιστα φωτεινά, τα οποία πρέπει να τεθούν στο σπίτι μέσα σε περίοπτο σημείο και όχι να μπουν κάτω από το κρεβάτι, αλλά να τεθούν ψηλά για να μπορεί κανείς να φωτίζεται, έτσι και ο χριστιανός άνθρωπος πρέπει να είναι ένας φωτεινός άνθρωπος και η Εκκλησία του Χριστού μια φωτεινή λιχνία, ένας προβολέας θα λέγαμε με τη σημερινή έννοια των πραγμάτων, έτσι, ένας προβολέας δυνατός, όπως έχουν τα πλοία, ο οποίος θα φωτίζει το σκοτάδι του κόσμου, γιατί ο κόσμος όπως φαίνεται και όπως ξέρουμε ζει στα σκοτεινά. Γι' αυτό λοιπόν και ο Κύριος εδώ τις 7 εκκλησίες συμβολίζει σαν λιχνίες. Και επειδή έχουμε ανάγκη φωτισμού των ψυχών μας, γι' αυτό πρέπει να στραφούμε στο φωτισμό της Εκκλησίας μας, η οποία πρέπει να στράψει μέσα μας το Λόγο του Ευαγγελίου, το Λόγο του Θεού που είναι ο ίδιος ο Κύριος. Γι' αυτό αγαπητοί φίλοι είναι απαραίτητο το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Με το να θέλουν να εξουδετερώσουν το κήρυγμα των θρησκευτικών στα σχολεία δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να θέλουν να εξουδετερώσουν ακριβώς το κήρυγμα του Ευαγγελικού Λόγου στα παιδιά για να μείνουν στο σκοτάδι τα παιδιά μας. Γι' αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι αυτοί πολεμούν το φως. Είναι άνθρωποι του σκότους, δηλαδή όσοι προσπαθούν να κάνουν αυτά που έχουν εξαγγείλει, οι κύριοι αυτοί που λένε των επιτροπών να φύγει ο Σταυρός από τη σημαία, να καταργηθούν τα θρησκευτικά από τα σχολιά, στην πρώτη φάση να μην δίνονται εξετάσεις, σε δεύτερη φάση θα πούνε ο καθένας θα επιλέγει αν θέλει θρησκευτικά ή όχι, μέχρι να τα πολεμήσουν και να τα εξαλείψουν. Πίσω από αυτό όμως είναι ο λόγος του Θεού. Διότι κύριε Τσακλή γνωρίζει πολύ καλά ο Σατανάς πως άνευ γνώσεως του λόγου του Θεού δεν δίνεται να υπάρξει και πίστης. Δεν δίνεται. Διότι εάν κάποιος δεν γνωρίζει περί του λόγου του Θεού και τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, πώς θα πιστέψει σε αυτόν? Όπως λέει και ο Μέγας Αθανάσιος, η γνώση προηγείται της πίστης. Πρώτα πρέπει να γνωρίσει κάποιος το λόγο του Θεού για να πιστέψει. Αλλιώς πώς θα πιστέψει? Θα πιστέψει σε κάτι το οποίο δεν γνωρίζει. Βέβαια. Διότι και όταν ο Απόστολος Παύλος πήγαινε στην Βέρεια να κηρύξει το λόγο του Θεού, οι δε Βερείς ως Έλληνες, ως γνωστόν, το ελληνικό πνεύμα είναι πνεύμα ερευνητικών.
Έλεγε ο Απόστολος Παύλος αυτό που έλεγε και έλεγα εντάξει. Ωραία μας τα λες. Όμως θα πρέπει αυτά που λες να τα αποδείξεις. Οπότε άνοιξαν οι Βερείς την Παλαιά Διαθήκη και είδαν και ερεύνησαν εάν αυτά που λέγει ο Απόστολος Παύλος περί του Ιησού Χριστού ευσταθούν. Διάβασαν τις προφητείες, είδαν περί του Μεσσία, βεβαίως. Και είδαν οι Βερείς πως όντως αυτά που λέγει ο Απόστολος Παύλος είναι αυτά τα οποία αναφέρονται στις προφητείες και επίστεψαν. Πριν περάσετε εσείς στους 7 αστέρες, να ήθελα να τελειώσω εγώ λιγάκι τις χρυσές φιάλες, ναι. Οι οποίες, όπως είπαμε, είναι 7 και είναι και χρυσές. Γιατί είναι χρυσές? Είναι χρυσές διότι είναι άφθαρτες και θα μείνουν στην αιωνιότητα. Η Εκκλησία του Χριστού δεν θα διαφθαρεί, διότι ο χρυσός, όπως ξέρουμε αγαπητοί φίλοι, είναι ευγενές μέταλλο και δεν σκουριάζει, δεν φθήρεται. Είναι το πολυτιμότερο μέταλλο. Ναι, μόνο παραβολικά λέμε ότι σκουριάζει ο χρυσός, αλλά στην ουσία ο χρυσός δεν σκουριάζει. Είναι άφθαρτος. Έχει μια επιστολή του Ιακώβου, του Αγίου Ιακώβου, που λέει ο πλούτος σας και το χρυσάφι θα σκουριάσει. Ναι, εννοείται παραβολικά. Ότι θα είναι όπως είναι κατεκταρτών, το οποίο δεν θα μείνει πλέον. Δεν έχει... Εδώ όμως βλέπουμε ότι είναι άφθαρτες οι εκκλησίες, από χρυσό είναι δηλαδή αυτές οι λιχνίες, οι μεταλλικές χρυσές λιχνίες, από χρυσάφι, το μέταλλο το πολυτιμότερο, το οποίο είναι θείο, αιώνιο και άφθαρτο, γιατί περιέχει το λόγο του Θεού. Είναι ο χρυσός, ο οποίος είναι το σύμβολο των λόγων του Θεού, της εκκλησίας του Θεού. Και της, μέσα στον χρόνο διάρκειας της Εκκλησίας, της αιωνιότητας δηλαδή, γιατί ο Χριστός, όπως είπαμε, είναι μέταλλο αιώνιο. Και περάστε τώρα, αν θέλετε, στις 7 αστέρες. Ναι, οι 7 αστέρες. Τι είπαν αυτοί οι 7 αστέρες? Τη χείρα του ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός κρατεί 7 αστέρες. Ο ίδιος ο Κύριος μας το εξηγεί τι σημαίνουν αυτοί οι 7 αστέρες. Είναι οι 7 άγγελοι των Εκκλησιών. Μάλιστα. Οι οποίοι είναι επίσκοποι των Εκκλησιών. Οι 7 αστέρες, δηλαδή οι άγγελοι των 7 Εκκλησιών, εσύ. Είναι ξεκάθαρο πως διευκρινίζει πως αποτελούν οι 7 άγγελοι τους 7 επισκόπους. Αλλά γιατί τους ονομάζει αγγέλους τους επισκόπους? Διότι πρέπει οι επίσκοποι να είναι σαν άγγελοι επί της γης και να υπηρετούν μόνο τον Θεό, όπως τον υπηρετούν και οι άγγελοι στον ουρανό. Γι' αυτό άλλωστε, κύριε Ζακλή, η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, καθιέρωσε την αγαμία των επισκόπων για να μερευνούν τα του Κυρίου μόνο. Όμως βέβαια, επίσκοπος δεν μπορεί να είναι ο κάθε άνθρωπος, πρέπει να έχει ειδική κλίση από τον Κύριο. Δηλαδή, ο επίσκοπος εν ολίγης θα πρέπει να αποτινάξει, να απεκτηθεί τον καθημερινό άνθρωπο και να μερευνά μόνο τα του Κυρίου, για να είναι απερίπτωστο στο έργο του Θεού. Επίσης, πρέπει οι επίσκοποι να λάμπουν, όσοι οι αστέρες. Ασφαλώς. Ήλιος είναι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, λιχνία εκκλησία, όπως είπαμε, διαβάσαμε και προηγουμένως, και αστέρες οι επίσκοποι. Όπως δηλαδή οι αστέρες λαμβάνουν από τον ήλιο το φως και το στέλνουν στους ανθρώπους, διότι του τρόπος και οι επίσκοποι και γενικώς οι εργάτες της εκκλησίας, οι εργάτες του Ευαγγελίου, πρέπει να παίρνουν από τον Χριστό το φως και να το μεταλαμβαδεύουν, να το μεταδίδουν δηλαδή στον κόσμο. Διότι εάν δεν λάμπουν και δεν δίνουν το καλό παράδειγμα οι επίσκοποι και οι ιεροκήρυκες γενικώς, να διευκρινίσουν ότι κάτι δεν είναι δουλειά μόνο των επισκόπων, των ιερέων και των κληρικών η διάδοση του λόγου του Θεού, είναι και των συνειδητών θεολόγων φυσικά, οι οποίοι είναι ειδικευμένοι στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, αλλά και του κάθε πιστού χριστιανού. Βέβαια, όσο δίνει να το καθείς. Ναι. Δεν είναι δουλειά μόνο των παπάνων δηλαδή να μιλάνε για τον Χριστό, αλλά είναι δουλειά και του κάθε συνειδητού πιστού χριστιανού. Η μόνη διαφορά που έχουμε εμείς από τους ιερείς, όπως είπαμε και σε πριν μου πει η κυρία Ζακλή, είναι ότι δεν δυνάμεθα να μεταδώσουμε τα θεία μυστήρια. Δεν έχουμε δηλαδή το χάρισμα, το ειδικό χάρισμα αυτό της ιεροσύνης. Όμως σε ειδικές περιπτώσεις, βέβαια, η λήψη ιερέως μπορεί και ένας λαϊκός να τελέσει μυστήριον. Μάλιστα. Λοιπόν. Και ας πάμε τώρα. Λοιπόν, διότι όπως είπαμε, εάν δεν δίνουν το καλό παράδειγμα οι ιερείς, θα μετακινήσει ο Κύριος μας τη λιχνία από τον τόπο αυτής. Όπως έγινε τελικά, από αυτές τις 7 εκκλησίες, ούτε μία εκκλησία έμεινε σήμερα. Και έτσι μπαίνουμε στο τρίτο κεφάλαιο τώρα, της Αποκαλύψεως, όπου έχουμε τη λιχνία της Εφέσου, δηλαδή την εκκλησία της Εφέσου, στην οποία ο Κύριος αποκαλύπτει στον μαθητή του Ιωάννη το μέλλον της εκκλησίας του κόσμου και για τον λόγο ότι πρέπει τώρα να συμμορφωθούν προς τις εντολές τους αν θέλουν να ευδοκιμήσουν και οι επίσκοποι και η εκκλησία της Εφέσου. Η Έφεσος είναι μια πόλη της Μικράς Ασίας.
ήταν ελληνική πόλη. Ακριβώς. Να διευκρινίσουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, πως όλες οι επιστολές αναφέρονται, όλες οι πόλεις αυτές τις οποίες στέλνει ο Αντίγραφος επιστολές είναι πόλεις της Μικράς Ασίας. Διότι ήταν το κέντρο του τότε χριστιανικού κόσμου. Λοιπόν, η Έφεσος ήταν πόλη ελληνική στην εποχή εκείνη. Μεγάλη και πολύ άνθρωπος. Υπήρχε σε αυτήν ο περίφημος ναός της Άρτεμις των Εφεσίων. Της Αρτέμιδος. Της Αρτέμιδος, όπως διαβάζουμε και στην παρέξη των ψώων, μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων. Ναι, ήταν δηλαδή πόλη ειδωλολατρική. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος εκήρυξε στην Έφεσο το Ευαγγέλιο και ίδρυσε την εκεί εκκλησία. Λοιπόν, άλλωστε έστειλε, όπως γνωρίζουμε, και την προς Εφεσίους επιστολή. Έχουμε την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, την προς Εφεσίους επιστολή, η οποία διαβάζεται στους ναούς των εκκλησιών. Όταν διαβάζουμε ο Απόστολος που λέμε, ναι, εκτός από τις άλλες επιστολές, την προς Εφεσίους προς Κορινθίους, έχουμε και την προς Εφεσίους επιστολή. Υπάρχει σήμερα η εκκλησία της Εφέσου, κύριε Παπαδόπουλο? Σήμερα δεν υπάρχει ουδεμία εκ των εκκλησιών των οποίων αναφέρονται στην Αποκάλυψη. Μετακινήθησαν όλες οι λειτουργίες. Γι' αυτό λέμε ότι έχουμε αποκαλυπτικούς. Ακριβώς. Οπότε βλέπουμε ξεκάθαρα. Εσχάτω στο 22 μετακινήθηκε η τελευταία εκκλησία που ήταν τη Σμύρνη. Τη Σμύρνη, ναι, ναι. Με το διωγμό. Με το διωγμό. Το διωγμό αυτών των φρικτών διωγμών. Και το προφητεύει μέσα στην Αποκάλυψη. Είναι προφητευμένο. Θα το δούμε στη συνέχεια βεβαίω. Ο πρώτο επίσκοπο τον οποίο χαιρετώνησε ο Απόστολο Παύλο στην Έφεσο ήταν ο Τιμόθεο. Στον οποίο έγραψε και δύο επιστολέ. Έχουμε δύο επιστολές, την πρώτη και δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή. Και τις έστειλε τις επιστολές αυτές ο Απόστολος Παύλος στον μαθητήν αυτού Τιμόθεον για να τον ενισχύσει στο επισκοπικό αυτού έργο. Ο δε Τιμόθεος εμαρτύρησε κατά την παράδοση και ενεθρονίστη υπό του Ιγνατίου ο Ονίσιμος. Μετά δηλαδή τον διεδέχθη τον Τιμόθεον Ονίσιμος. Λοιπόν, και ας μπούμε μέσα στο θέμα της επιστολής αυτής, την οποία στέλνει ο Κύριος μας στην Εκκλησία της Εφέσου. Θα διαβάσουμε από το δεύτερο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, τον πρώτο στίχο. Λέγει χαρακτηριστικά ο Κύριος μας: «Το αγγέλο της εν Εφέσου Εκκλησίας γράψον, τάδε λέγει ο κρατών τους επτά αστέρας, εν τη δεξιά αυτού, ο περιπατών εν μέσω των επτά λιχνιών των χρυσών. Ο αρχηγός λαϊ της Εκκλησίας μας είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος κρατάει τους επτά αστέρας». Το επτά είπαμε είναι ο αριθμός επικαιρότητος και ο Κύριος μας είναι ο αρχηγός της καθόλου εκκλησίας. Λοιπόν, βλέπουμε, γράφει παρακάτω. «Το αγγέλο της εν Εφέσω εκκλησίας γράψον», γράψε δηλαδή στον άγγελο, στον επίσκοπο δηλαδή της εκκλησίας της Εφέσου, και τον ονομάζει, τον αποκαλεί άγγελο, διότι ο επίσκοπος πρέπει να ζει σαν άγγελος. Ναι. Θα πρέπει δηλαδή αυτό να το προσέξουν όλοι οι οποίοι φέρουν κάποιο τίτλο στην Εκκλησία του Χριστού. Οι αξιωματούχοι της Εκκλησίας. Όχι μόνο οι επίσκοποι, αλλά και οι ιερείς και οι ιεροκήρυκες και γενικώς όλοι όσοι τολμούν να κηρύττουν το Λόγο του Θεού. Διότι δεν είναι δυνατόν, κύριε Τζακλή, να κηρύττει κάποιος το Λόγο του Θεού και αυτά τα οποία κηρύττει να μην συμβαδίζουν με τις πράξεις του. Σωστά. Φοβερό και τρομερό είναι, κύριε Ζακλή, κάποιος παράδειγμα να μιλάει για τον Χριστό και να σκανδαλίζει με τη ζωή του τους πιστούς. Συμφέρει σε αυτόν, αλίμονο λέει ο κύριος μας κάπου στο Ευαγγέλιο, όσοι σκανδαλίσει εν εκ των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ. Συμφέρει σε αυτόν να δέσει γύρω από το λαιμό του μια πέτρα και να πέσει στη θάλασσα να πνιγεί. Ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα ο επίσκοπος πώς ονομάζεται? Δεσπότης. Δεσπότης σημαίνει εξουσιαστής κυρίαρχος. Ο Κύριος πώς τον ονομάζει? Άγγελον. Έτσι θα έπρεπε να αποκαλείται ο επίσκοπος. Διότι το δεσπότης σημαίνει κατά κάποιο τρόπο δεσποτισμό και αυθαιρεσία, με την κακή του έννοια θα λέγαμε. Και δυστυχώς βλέπουμε, κύριε Τζακλή, και στην εποχή μας, πως κάποιοι εκμεταλλευόμενοι το αξίωμα αυτό, το οποίο εδόθη σε αυτούς υπό το πνεύματος του Αγίου, κάνουν κατάκριση του επισκοπικού αξιώματος. Μου επιτρέψτε τώρα να συμπληρώσω ότι δεν είναι μόνο ένας τίτλος, έχουμε πολλούς τίτλους στην Εκκλησία, αλλά είναι κατεφημισμό, δηλαδή δεν είναι ακριβής
είναι κάπως κολακευτική, διότι πίσω από τον τύπο του σκόπου βρίσκεται το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού. Λέμε αρχιμανδρίτης, επειδή ο αρχιπίμην είναι ο Χριστός. Λέμε Μητροπολίτης, επειδή είναι ο πνευματικός ηγέτης ενός χώρου που ονομάζεται Μητρόπολης. Όλα αυτά είναι συμβολικά. Άρα λοιπόν, όπως είπες αγαπητέ Αλέξανδρε, κύριε Παπαδόπουλε, άγγελος του Κυρίου είναι ο Επίσκοπος. Έτσι. Και αυτός είναι ένας, όπως λέει και ο συγγραφέας Αποκαλύψεως, ένας γλυκύτατος χαρακτηρισμός. Άγγελος, δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν πατάει στη γη, αλλά που βρίσκεται μεταξύ ουρανού και γης, απεσταλμένος από το Θεό, για να εκτελέσει το υψηλότερο, το ύψιστο έργο, που είναι η διδασκαλία του Ευαγγελίου και ο κατηγορητισμός του ποιμνίου. Ακριβώς, κύριε Τζακλή, διότι όλοι οι πιστοί εις τον επίσκοπο αποβλέπουν για να καθοδηγούν, να καθοδηγηθούν και να προχωρήσουν στην καταχριστόν πορεία. Γιατί εάν ένας ιερεύς είναι υπεύθυνος για την ενορία του και για τις ψυχές τις οποίες ανήκουν στην ενορία του και για τους ανθρώπους που έρχονται σε αυτό να εξομολογηθούν, πόσο μάλλον ο επίσκοπος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για ένα μεγαλύτερο, για ένα ευρύτερο θα έλεγα, πεδίο ανθρώπων. Λοιπόν, ξεκινά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τις επιστολές του από τον Άγγελο, τον Επίσκοπο της Εφέσου. Γιατί όμως ξεκινάει από τον Επίσκοπο της Εφέσου? Ξεκινάει διότι τότε, την εποχή εκείνη, η Έφεσος ήταν η πρωτεύουσα της Μικράς Ασίας. Ήταν η μεγαλύτερη και ισχυρότερη, ναι, το κέντρο, το πνευματικό κέντρο κατά κάποιο τρόπο της Μικράς Ασίας. Ήταν πνευματικό κέντρο, εμπορικό κέντρο, και εκεί ο Απόστολος Παύλος ίδρυσε πρώτα την Εκκλησία. Ίδρυσε πρώτος ο Απόστολος Παύλος πρώτα στην Έφεσο δημιουργήσε Εκκλησία. Η πρώτη χριστιανή δηλαδή είναι η Εφέση. Η Εφέση, ακριβώς. Μετά τον Ιεροσολύμα βεβαίως, στην Έφεσο, στη Μικρά Ασία, μάλλον στις πόλεις της Μικράς Ασίας, η πρώτη η οποία αποδέχτηκε τον Λόγο του Θεού ήταν η Έφεσος. Μάλιστα. Λοιπόν, με συγχωρείτε που σας διακόψω, αλλά πρέπει λιγάκι να κάνω μια μικρή ανακεφαλαίωση ενός λεπτού, γιατί πάλι τελείωσε ο χρόνος εκπομπής. Μάλιστα. Και έτσι να σταθούμε στο κεφάλαιο της Εφέσου. Πόσο χρόνο έχουμε ακόμα, κύριε Τζακλή? Δύο λεπτά. Οπότε δεν έχουμε χρόνο να επεκταθούμε. Να επεκταθούμε. Οπότε ας κάνω μια σύνοψη των ελεγχέντων. Πρώτα Θεός. Αγαπητοί φίλοι, θα μας μείνει καιρός, αν θέλει ο Θεός, και στην επομένη μας συνάντηση με τον κύριο Παπαδόπουλο, να συνεχίσουμε από πόσα ωραία ακούσαμε μέχρι τώρα. Ακούσαμε πραγματικά ότι και η καταστροφή της Μύρνης προφητεύτηκε μέσα από την Αποκάλυψη. Και θα το δούμε στο σχετικό κεφάλαιο που μιλάει για τον Επίσκοπο Μύρνης, που λέει ότι πρόσεγε, θα μετακινήσω τη Λιχνία, δηλαδή θα μετακινήσω την επισκοπή σου. Δηλαδή θα φύγει από την Έφεσο η Εκκλησία, από τη Σμύρνη η Εκκλησία, όπως και πραγματικά το 1922 με την καταστροφή της Σμύρνης κατεστράφηκε η εκεί Μητρόπολης, η Εκκλησία αυτή της Σμύρνης. Τόσα πολλά λοιπόν έχει να μας πει ο κύριος Παπαδόπουλος για την Αποκάλυψη, από εξηγημένη Αποκάλυψη το κατά δύναμη. Μάλλον η Αποκάλυψη έχει πολλά να μας πει. Η Αποκάλυψη έχει πολλά διότι να μας πει. Διότι εμείς τι είμαστε, τίποτα δεν είμαστε. Αυτά που λέμε δεν τα βγάζουμε το μυαλό μας, αλλά λένε αυτά τα οποία, ακριβώς λέει ο Κύριος μας και η Εκκλησία μας, το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή αυτά που διδάσκει, και εμείς αυτά συν Θεό, παρόλη την αξιότητά μας, προσπαθούμε να μεταδώσουμε. Εδώ τελειώσαμε, αγαπητοί φίλοι, να μην ξεχνάμε ότι αγωνίζονται μαζί μας για τις υπογραφές όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και του εξωτερικού και του εσωτερικού, ακόμη και το Άγιον Όρος, που είναι πρωτοπόρος βέβαια σε τέτοιες εκδηλώσεις. Πολλοί θεολόγοι να διαβάζετε τον Ορθόδοξο τύπο και να ζητήσετε να σας σταλεί ο Ορθόδοξος τύπος, ο οποίος ενημερώνει πάρα πολύ πάνω σε αυτά τα θέματα και είναι υπό την αιγίδα του Αρχιεπισκόπου κατά κάποιο τρόπο, υπό την έγκριση του Αρχιεπισκόπου, να λέγαμε σωστότερα. Μια έγκριτος εφημερίδα, Ορθόδοξος τύπος, ο οποίος έχει άρθρα πολλών και καλών, σωστών κυρίων. Πολλοί ιερείς, πολλοί θεολόγοι, έγκριτοι, πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι, γράφουν στον Ορθόδοξο τύπο και βεβαίως εκφράζει την πίστη της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εδώ λοιπόν θα σταθούμε. Σας ευχαριστούμε πάλι που είστε μαζί μας. Ελπίζουμε, αγαπητοί φίλοι, συν Θεό να είμαστε στην επόμενη εκπομπή, στη συνέχεια της Αποκαλύψεως. Μέχρι τότε να είστε καλά. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Χαίρετε, Κύριο. Χαίρετε, αγαπητοί Χριστόδελφοι.